Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και τροχοδρομούμε προς τον επίλογό μας. Υπολείπεται καθαρά ένα 15 λεπτό, ίσως και κάτι περισσότερο. Θα το αφιερώσουμε στο ΕΦΖΙΝ, στον άμεσο πολιτισμό, έτσι όπως τον βιώνουμε εδώ στους τόπους μας. Τόποι που έχουν εμπλουτιστεί από την ίδια τη φύση, από την ίδια τους την ιστορία, από την ίδια τους την καταγωγή, την γενεσιουργό, αν θέλετε, μήτρα, με ό,τι καλύτερο, οι άνθρωποι, οι ενδιάμεσοι, μέσα από αυτήν την διαδρομή των αιώνων, των πολλών αιώνων του ελληνισμού, δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό. Τα αποτελέσματα ίσως θα έπρεπε να είναι περισσότερα. Πάντως, κατ' εξαίρεση, κάποιοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την αστεία πύρη των Μουσών. Κυριολεκτικά, ο Μιλών μεγάλωσε με την αιστεία πύρη των Μουσών, δηλαδή από μικρό παιδί θυμάμαι, έτσι όπως ερχόμασταν από το χωριό για να πάμε γυμνάσιο στην πόλη, θυμάμαι τους πρώτους ανθρώπους. Τους είχαμε εκεί, ήταν ήδη έτοιμοι, ήταν φιλοσοφημένοι, ήταν κάτι περισσότερο από πολιτιστικοί παράγοντες, ήταν στα πράγματα. Και όταν λέμε πράγματα, εννοούμε πράγματα, δεν εννοούμε λόγια, εννοούμε πράξεις, έργα, πολλά και θαυμαστά. Και σήμερα υπάρχουν, γιατί οι αποφάσεις και οι δράσεις ήταν καταλυτικές. Δεν ήταν περιστασιακές, δεν ήταν με ονοματεπώνυμο και ήλθαμε, είδαμε και φύγαμε. Αφήσανε απογόνους σε αυτόν τον πολιτισμό. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα ότι μιλώντας εν πωλής για την αιστεία πύρη των Μουσών θα έπρεπε να γνωρίσουμε όλοι μαζί τη νέα διοίκηση, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του Μάρτη, μόλις πριν από 2 μήνες. 8 Μαρτίου. Έτσι, 8 Μαρτίου. 8 Μαρτίου είχαμε τις εκλογές. Έχουμε λοιπόν εδώ 2 εκπροσώπους. Κατά κύριο λόγο έχουμε τον ίδιο τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο της Εστίας Πύρη των Μουσών, τον Αναστάσιο τον Πολυχρονίδη. Καλώς όρισες, αγαπητέ μου. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ξέρω ότι η εκπομπή σας αναδεικνύει το έργο της Εστίας χρόνια τώρα με τον προηγούμενο πρόεδρο. Εμείς, σαν νέο ΔΣ, πάμε να σηκώσουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος που μας άφησαν οι προηγούμενοι. Όπως πολλές φορές λέω, οι άλλοι βάλανε αγκονάρια, βάλαν θεμέλια, ογκόλυθους. Και προσπαθούμε τώρα λιθαράκι να συνεχίσουμε το οικοδόμημα αυτό που λέγεται Εστία Πυρή των Μουσών. Ναι, πάντως υπάρχει ένα βασικό πλεονέκτημα που είναι η γνώση περί των πραγμάτων. Είναι δηλαδή τα θεμέλια, όπως τα ανέφερες πολύ χαρακτηριστικά. Όταν τα θεμέλια υπάρχουν, μετά θέλει βέβαια πολλή δουλειά, θέλει πόθους σφοδρούς, αλλά υπάρχουν τα θεμέλια. Θέλω να παρουσιάσω και το αριστερό εξτρέμ στη σημερινή μας εδώ πέρα, ο Μίγηρη. Πάντα παίζει, η εκπομπή έχει μανία να παίζει με τα άκρα. Ο Ευθύμης ο Μαυρίδης βρίσκεται κοντά μας, καλλιτεχνικός διευθυντής, μαέστρος. Εκεί εντάσσεται κυριολεκτικά στις λεγόμενες και για φέτος αιαρινές ημέρες των Μουσών. Έχουμε τις Μούσες εμείς εδώ. Από τις Μούσες ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε ίσως τα πιο θαυμαστά παράγωγα σε επίπεδο πολιτισμού παγκοσμίως. Έχουμε τη μουσική πρώτα απ' όλα. Έχουμε τα μουσεία. Έχουμε. Και τι δεν έχουμε. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια φρασεολογία έχει να κάνει με τις Μούσες. Και οι Μούσες λένε, εκείνοι οι οποίοι επιμελήθηκαν των πραγμάτων και ασχολούνται εκβαθέων με την ελληνική μυθολογία, ότι ήταν εδώ, σε αυτά τα βουνά, στα Πιέρια Όρια. Αυτές ήταν οι Μούσες. Οι λεγόμενες και Πιερίδες Μούσες. Εξού και η αιστεία Πιερίδων Μουσών, έτσι για να τα λέμε εντάχει, για να δημιουργούμε κάποιες σχέσεις. Ο Ευθύμης ο Μαυρίδης λοιπόν είναι κοντά μας. Αυτός κατά αποκλειστικότητα πάλι σήμερα θα μας πει 5 πράγματα για τις φετινές αιαρινές ημέρες των Μουσών. Έχουμε συνέχεια εκδηλώσεις. Ναι. Φέτος πραγματικά το εκλαϊκεύσατε θαυματικά το πρόγραμμα. Το πήγατε δηλαδή ακριβώς εκεί που το αναγνωρίζει η κοινωνία, επειδή το αντιλαμβάνεται. Επειδή πάει και κολλάει πάνω του. Ξέρεις, αυτά ακούγονται μερικές φορές πράγματα σαν να έρχονται από ένα αυστηρό κριτή. Είναι όμως η ουσία του πράγματος, είναι το μεδούλι. Το ζήτημα πάντα της επιτυχίας έχει να κάνει με το πώς η σχέση έχεις με αυτούς τους οποίους απευθύνεσαι. Αν δεν έχει σχέση, αν είσαι κάτι άλλο, ή χαμηλότερο ή ψηλότερο, έχει αποτύχει. Το πολιτιστικό παράγωγο είναι ως μη υφιστάμενο, άκυρο. Φέτος λοιπόν, βέβαια και πέρσι ήταν αξιοθαύμαστο το αποτέλεσμα,
Αλλά θεωρώ ότι και φέτος, παρά τις δυσκολίες, γιατί έχουμε και μια οικονομική δυσπραγία ανευπροηγουμένου. Εδώ έχουν λυγίσει γίγαντες τώρα, έχουν σήκωσει τα χέρια ψηλά. Το ότι η εστία, όπως και κάποια άλλα σωματεία επιμένουν, νομίζω ότι αυτό από μόνο του αναδεικνύει ευτυχώς σε τόσο δύσκολους καιρούς τον πραγματικό ψυχισμό. Έναν αγωνιστικό ψυχισμό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θα μου επιτρέψεις Ευθύμη, μαζί τα λέμε συχνότερα με τον πρόεδρό μας εδώ, τον Αναστάση τον Πολυχρονίδη. Ο Αναστάσης ξέρεις ότι υπήρξε συμμαθητής, έτσι. Είμαστε, δεν ξέρω τώρα πόσο δείχνουμε της ιδίας ηλικίας, πάντως είμαστε του ιδίου θρανίου. Εντάξει. Καμία σχέση εμφάνιση εξωτερική, ε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν απέχουμε και ως προς αυτό πολύ. Έτσι. Της ιδίας γενιάς άνθρωποι. Βγαίνε να πω για αυτό που είπες ότι αναλάβαμε 9 Μαρτίου. Και παρουσιάσαμε αυτό το πρόγραμμα, το ΧΥΨΙ ΩΜΕΓΑ των νεαρινών ημερών. Αυτό δεν το βρήκατε καθόλου, το κάνατε εξ ολοκλήρου η νέα διοίκηση, αυτό, ναι, θέλω να το ρωτήσω. Ναι, ναι. Εξ ολοκλήρου η νέα διοίκηση. Ναι, νέα διοίκηση. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλω να αναφερθώ στους συνεργάτες μου, όχι μόνο το 9 μελές που ψηφίστηκε, να μου επιτρέψεις να πω και τις ιδιότητες του καθενός. Φυσικά, εδώ είμαστε να σας συγνωρίσουμε. Αντιπρόεδρος είναι η Μπίσμπα η Ευθυμία, η Εφη, Γενική Γραμματέας η Δημάση η Κλεοπάτρα η Κλειό, Ταμείας ο Μητσοκάπας ο Γρηγόρης, Έφορος Χοροδίας η Βενετσάνου η Ειρήνη, Έφορος Χορευτικού ο Σάββας ο Παναγιώτης, Έφορος Διεθνούς Φεστιβάλος ο Γκούτσας ο Βαγγέλης, Έφορος Λόγου Τέχνης η Βλαχοπούλου η Πελαγία και μέλος είναι ο Νίκος ο Σπανός, ο οποίος ετοιμάζεται να ιδρύσει μια εφορία πάνω στην τέχνη. Ήδη τώρα έχει την έκθεση. Έχουμε την έκθεση. Λειτουργεί η έκθεση. Θα πάω αύριο να τον δω. Μέχρι την Τρίτη λειτουργεί η έκθεση. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πρωτότυπο. Τα ξέρω τα έργα του. Νομίζω ότι πέρα όμως από το Νιαμελέ Συμβούλιο είναι και άλλα άτομα που έχουν άλλες εφορίες. Να αναφέρω τον έφορο συνεδρίων, τον σύμβουλο, τον δάσκαλο, τον Γρέκο, τον Νίκο. Τον έφορο παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής τον Παπάζουγλου τον Ηλία. Τον έφορο φωτογραφίας που είχαμε τη διεθνή έκθεση, η οποία θα συνεχίσει και μετά θα εκτίθενται τα έργα, οι φωτογραφίες από τα 4 κράτη, Ελλάδα, Τουρκία, Γερμανία, Πολωνία, θα συνεχίσουν. Η έφορο αιμοδοσίας η Ορδανίδου, η Κατερίνα. Όλοι αυτοί με τα μέλη των εφοριών προσφέρουν εθελοντικά, γι' αυτό και βγαίνουν. Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς, γι' αυτό και βγαίνουμε. Δεν πληρώνουμε κανέναν, δηλαδή το Σάββατο που έχουμε μια μουσική εκδήλωση με το καινούργιο σχήμα της εστίας στο μουσικό, άνω τελεία. Κάνουν πρόβες ώρες ολόκληρες, χωρίς καμία ηλική αμοιβή. Έτσι, επειδή το θέλω. Πάντως βλέπω, αγαπητέ μου Αναστάση, βλέπω ότι έχουμε πολλές γυναίκες. Αυτό είναι επίσης σημαντικό και είναι δείγμα της επικείμενης επιτυχίας, γιατί οι γυναίκες στο επίπεδο του εθελοντισμού τα δίνουν όλα, δεν είναι μισά πράγματα. Όταν μπαίνουν σε τέτοιες ομάδες μέσα, μπαίνουν αποφασισμένες. Έχουμε θαυμαστά αποτελέσματα. Και σίγουρα εδώ το οικονομικό, θα λέγαμε, η οικονομική βοήθεια ήταν από κάποιους ανθρώπους που με το ελάχιστο, όπως το Όλιβερ, όπως το Ινστιτούτο Καλαϊτζή, όπως ο Σταλίκας, όπως ο Σουβλατζίτικο, η Παράδοση, η Πληροφορική Μιστακίδης, το Καλντέρα στην παραλία, το Μπαράκι στη Λεπτοκαριά, ο Σαβίκος στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί που αναφέρεις τώρα, οι χορηγοί εμπροκειμένου, έχουν να κάνουν με τις φετινές αιρινές ημέρες μουσών. Γι' αυτό και διαφημίζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε λίγο για τους στόχους. Ένα πεντάλεπτο έχουμε έτσι κι αλλιώς στη διάθεσή μας. Θέλω να δώσουμε μερικά στοιχεία γύρω από τις επόμενες εκδηλώσεις, πάντα στο πρόγραμμα των νεαρινών ημερών. Ναι, Ευθύμη, να μας δώσεις εσύ αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε σε εξέλιξη την έκθεση. Ναι, είναι σε εξέλιξη η πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Νίκου του Σπανού. Και των φωτογράφων. Το επόμενο Σάββατο έχουμε την πρώτη εμφάνιση, αν θέλετε, του καινούργιου σχήματος της εστίας Άνω Τελεία. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Στον Κεριών το Φως», στην αστική σχολή, στις 9 το βράδυ. Να μην αναφέρω τα ονόματα για να προλάβουμε να περάσουμε από όλα. Λίγο αργότερα έχουμε τρεις παράλληλες εκθέσεις, χειροτεχνίας και παράδοσης.
Η Νίτσα Ξανθοπούλου, έκθεση παραδοσιακής κούκλας με το Αντί, το Βελόνι, το Όνειρο και το Μεράκι. Πλουμίδια και οραίσματα της Κατερίνας Ιορδανίδου και Ασπροκέντη από την Αμαλία Μαραμένου. Αυτή, όσο και αν εξειδικευμένη φαίνεται σαν παρουσίαση ή σαν έκθεση, πέρυσι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί την επισκέφθηκαν πάρα πολλά σχολεία. Έχει να κάνει με κάποιους τομείς, ας πούμε, της παράδοσης, ίσως, ας πούμε, κάποια πράγματα που ασχολούνταν λίγο περισσότερο οι γυναίκες στο παρελθόν και σήμερα ίσως να τείνουν να εκλείψουν, και η εκπαιδευτική κοινότητα της Πιερίας θεώρησε πολύ ενδιαφέρον τα παιδιά του από το νηπιαγωγείο και το δημότικο και ίσως και κάποια γυμνάσια να δούνε αυτά τα χειροτεχνήματα. Εάν θέλετε. Και ο μήνας θα κλείσει με μια χοροδιακή συνάντηση από έναν αγαπητό σύλλογο από την Άρτα, ο σύλλογος Μακρυγιάννης. Θα λέγαμε ότι είναι η αντίστοιχη εστία της Άρτας, ένας πολυστηβής σύλλογος. Θα είναι η χοροδία της εστίας, η χοροδία δική τους και η χοροδία του Δήμου Έδεσας. Να αναφερθούμε και λίγο γρήγορα σε κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις που έχουμε το καλοκαίρι. Είχαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση την περασμένη Δευτέρα μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου. Ήταν λίγο πιο εντός εισαγωγικών σοβαρή η μουσική η οποία παρουσιάστηκε. Ήταν κλασικό κυρίως το πρόγραμμα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, άρεσε πάρα πολύ και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το φωνητικό σύνολο της Εστίας Πυρίδων Μουσών, De Profundis, μαζί με μια ορχήστρα δωματίου, σκοπεύουμε να το παρουσιάσουμε μετά από πρόσκληση που είχαμε μέσα στο πρώτο τιτάξι μουσείο της χώρας, που είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό στην Αθήνα, στην αίθουσα του Βωμού. Και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ το Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μία επίσης πολύ σημαντική εκδήλωση που έχουμε είναι στις 27 του Ιούνιου στο Νέο Κεραμίδι, όπου θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά μία εκδήλωση η οποία θα ξαναπαρουσιαστεί και μέσα τον Ιούλιο στα Αλεξάνδρεια για την Ομογένεια, και κάνουμε και κάποιες κινήσεις να παρουσιαστεί και στην Αθήνα. Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι στην ουσία μία ιστορική αναδρομή μέσα από την τέχνη του ελληνικού κράτους από την προεπανεστατική Ελλάδα, από την εποχή του Ρήγα μέχρι το σήμερα. Και σε αυτό συμμετέχουν μουσική, λόγος με την έννοια της ποίησης και, και του διηγήματος ίσως, και εικόνα, φωτογραφίες και βίντεο από τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς αυτής της πορείας. Η πρεμιέρα αυτή θα γίνει στο Νέο Κεραμίδι, έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Μακεδονία, και θα ξαναπαρουσιαστεί αργότερα. Επίσης, θέλω να το αφήσουμε εδώ το πρόγραμμα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κληθούμε, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά για να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλω να εκμεταλλευτούμε τον ελάχιστο υπολοιπόμενο χρόνο να δούμε η διοίκηση τι έχει στα σκαριά για τον επόμενο καιρό. Εντάξει, αναλάβαμε, βρήκαμε ό,τι βρήκαμε. Εννοείται ότι αυτά που ακούμε από τον Ευθύμη μιλάει για μουσικά, όλα τα τμήματα προσφέρουν. Μπλέξαμε πολύ, ασχοληθήκαμε μάλλον πολύ με τις έρευνες. Ήταν στο δίμηνο αυτό να βγουν αυτές οι εκδηλώσεις. Μα θα μπορούσαν να είναι κεντρικές εκδηλώσεις της εστίας οι έρευνες ημέρες, έτσι όπως εξελίσσονται. Ναι, το κάθε τμήμα αναλαμβάνει και κάποιο κομμάτι, ας πούμε, πώς το χορευτικό ανέλαβε και έκανε την αφαίρωμα στη μάνα. Ή 6 Ιουλίου περιμένουμε να έρθει ένα χορευτικό από την Αθήνα. Από την Αθήνα, συγγνώμη, από ο Κίμο Ξυλοτύμπου από την Κύπρο, να χορέψουμε, να το... Είναι στα σκαριά ακόμα, να βάλουμε και ένα ποντιακό εδώ, να βάλουμε και ένα ίσως από την Αριδαία, για να κάνουμε μια βραδιά σαν φεστιβάλ, θα λέγαμε, και να χορέψουμε και τα παιδιά. Και ξεκινάμε μετά από το Σεπτέμβριο, όταν κοπάσει, θα λέγαμε, αυτό το παφλασμό των κυμάτων, να δούμε ήρεμα πλέον τι κάνουμε από εκεί και πέρα, πώς συνεχίζουμε τον υπόλοιπο χρόνο, για να δημιουργήσουμε και να συνεχίσουμε το έργο της εστίας. Ναι. Βλέπω πάντως τη διάθεση να ανοίξει, να είναι εντελώς ανοιχτό όπως ήταν εξάλλου μέχρι τώρα. Είναι ανοιχτό, το έχω κάνει. Για να μπουν νέοι δημιουργοί μέσα, νέοι παράγοντες. Το έχω πει πολλές φορές αυτό, ότι
σαν άνθρωποι, σαν πρόεδρος, να πάρω τον εαυτό μου, να μην μιλήσω για άλλο. Μπορεί να στεναχώρησα τον Ευγένιο, να στεναχώρησα τον Ευθύμη. Μην τα βάζουμε με την εστία. Μπορεί να έκανε κάποιο λάθος ο πρόεδρος. Να τα βάλουμε τον πρόεδρο. Η εστία πρέπει να μείνει εκεί. Πρόεδροι έχουν αλλάξει πολύ, Δέλτα Σίγμα έχουν αλλάξει πολλά. Η εστία παραμένει. Άρα λοιπόν μην χτυπάμε την εστία. Γιατί γίνεται και αυτό το. Ναι. Δυστυχώς να έρθουν όλοι κοντά μας. Και να πω για το νέο σχήμα αυτό που λες ότι δίνουμε βήμα. Ένα από τα παιδιά που τραγουδάνε, ένα κορίτσι που τραγουδάει, πριν από 3 χρόνια στην Κύπρο, με το ζόρι ήθελε να τη βάλουμε να πει ένα καραόκι. Στην παρέα, το βράδυ, σε ένα μαγαζί. Και ντρεπόταν να βγει να πει καραόκι. Και τώρα θα βγει μόνη της μπροστά να τραγουδήσει. Και νομίζω είναι κέρδος αυτό για όλους. Καλούμε όλους να έρθουν. Τα τμήματα της εστίας είναι πάρα πολλά. Κάπου θα βρούνε κάπου να τους ενδιαφέρει και να συμμετέχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ έτσι, με πολλή επιμέλεια. Θα έλεγα πως ήταν λίγος ο χρόνος να γνωρίσουμε τη νέα διοίκηση της εστίας Σπυρίδων Μουσών, με την οποία εκ των πραγμάτων, όπως και με όλους τους πολιτιστικούς φορείς στον τόπο μας, θα διατηρούμε πάντα τις καλύτερες σχέσεις. Και αυτό έχει να κάνει σε επίπεδο κεντρικής Μακεδονίας. Όσοι θεωρείτε ότι υπάρχουν ανάγκες προβολής, επικοινωνίας, σε ό,τι αναλογεί στο δικό μας ρόλο, είμαστε εδώ. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη μεγάλη προσπάθεια που αρχίσατε να καταβάλλετε. Και είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που τόσα χρόνια μας αποφέρει, μας καταθέτει η εστία Πιερίδων Μουσών με την τόσο μεγάλη και την τόσο λαμπρή ιστορία τους. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω και πιστεύω ότι η διοίκηση με τα νέα μέλη, τα παλιά όλα, με την όρεξη που έχουν, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην ιστορία της εστίας. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε. Αυτός ήταν ο χρόνος μας για σήμερα. Θα ευχηθώ για μια φορά ακόμη, επειδή είναι η γιορτή που είναι, επειδή κυριολεκτικά η μισή Ελλάδα γιορτάζει. Έχω την εντύπωση, επειδή έγινε κάποτε κάποια τέτοιου τύπου δημοσιογραφική έρευνα, πως δεν υπάρχει σπίτι με την ελληνική έννοια, όπως το θέτουμε έτσι, σε αυτήν την πατρίδα που να μην έχει το λιγότερο έναν εορτάζοντα ή μία εορτάζουσα σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Εντάξει. Τώρα, τα όσα έχουν σχέση με την ιστορία των προσώπων και με τα όσα τέλος πάντων γνωστά στους περισσότερους, κάποια στιγμούλα θα τα επιμεληθούμε. Το χούι μας είναι εξάλλου να βρίσκουμε τέτοιες γνώσεις και να τις φέρουμε εδώ για το πλατή κοινό. Ένα κοινό που το αγαπάμε επειδή μας αγαπάει. Αλλά αν θέλετε είναι αυτό που έχουμε ήδη δημιουργήσει που δημιουργεί το καλύτερο εφαλτήριο. Γιατί ίσως τουλάχιστον ο Μιλόν το γνωρίζει απόλυτα πλέον, όλα είχαν να κάνουν, θα έχουν τα σχέση με τη σχέση μας, έχουν να κάνουν με τις πολλές και δύσκολες εξετάσεις που δώσαμε εκατέρωθεν. Γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι και λαμπρό και κυρίως είναι δυνατό, αντέχει. Από την πλευρά μας θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, το επόμενο, αύριο κιόλας θα είμαστε εδώ, στο γνωστό μας ραντεβού το μεσημέρι στις 2:30. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. We'll be right back.